Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι του allaboutorchids.gr. Για όσους είστε καινούργοι σε αυτή την παρέα, είμαι η Αναστασία. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που νομίζω ότι απασχολεί πολλούς και πολλές. Είναι μία γνώση που πρέπει να την έχουμε και αυτή δεν αφορά τίποτα άλλο, αλλά τη διάρκεια της ανθοφορίας που έχει κάθε διαφορετικό γένος ή είδος ορχιδέας. Από τη στιγμή δηλαδή που μία ορχιδέα θα ανθίσει, τα άνθη της διαρκούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αυτό διαφέρει κατά πολύ ανάμεσα στα διαφορετικά γέννη και είδη. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μία γνώση που πρέπει να την έχουμε πριν κάνουμε οποιαδήποτε αγορά, πριν αποφασίσουμε να βάλουμε οποιαδήποτε ορχιδέα στη συλλογή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πόσο διαρκεί το άνθος της, γιατί για παράδειγμα μπορεί να μην είμαστε διατεθειμένοι για ένα ιδιαίτερο έτσι γένος είδος να δώσουμε πάρα πολλά λεφτά για ένα άνθος που διαρκεί μόλις 10-15 μέρες. Επίσης, αν γνωρίζουμε ότι η διάρκεια της ανθοφορίας είναι μικρή, θα πρέπει να φροντίσουμε να αγοράσουμε το φυτό όσο το άνθος είναι ακόμα κλειστό. Και φυσικά, αν το φυτό απανθίσει σχετικά γρήγορα, οι προσδοκίες μας θα πρέπει να είναι οι σωστές και να ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και δεν φταίει κάτι άλλο που το φυτό απάνθησε σχετικά γρήγορα. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν, full αφιερωμένο στη διάρκεια της ανθοφορίας, θα δούμε έτσι τρία διαφορετικά πράγματα. Θα δούμε τη διαφορά που υπάρχει στη διάρκεια της ανθοφορίας ανάμεσα στις δικές μας ανθοφορίες και τις νέες αγορές. Θα μιλήσουμε για τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν τη διάρκεια είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, σε ό,τι αφορά δηλαδή το χρόνο της. Και φυσικά θα δούμε το χρονικό διάστημα που ανθίζει, που διαρκεί η ανθοφορία κάθε ορχιδέας, εξετάζοντας έτσι τα διαφορετικά γένη, αυτά που κυκλοφορούν κυρίως στην ελληνική αγορά, φαλαινόψεις, παφιοπέδιλα, βάτες, δεντρόβια και άλλες. Και θα ξεκινήσω έτσι λίγο το βίντεο ανάποδα από αυτούς τους τρεις άξονες που σας προανέφερα. Θα ξεκινήσω δηλαδή δίνοντάς σας τους βασικούς χρόνους ανθοφορίας αναγένους ορχιδέας. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσω την ανάλυση μου με το γένος εκείνο που θα έλεγα ότι είναι ο πρωταθλητής σε διάρκεια ανθοφορίας και φυσικά δεν είναι άλλη από τη γνωστή σας φαλαινόψεις. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που το γένος αυτό είναι, θα έλεγα, η αγαπημένη έτσι των ανθοπόλιδων και των φυτοριούχων, καθώς είναι ένα φυτό το οποίο η διάρκεια της ανθοφορίας του μπορεί να ξεπεράσει και τους 3 και τους 4 μήνες. Όλα αυτά βέβαια είναι συνάρτηση κάποιων παραγόντων, τους οποίους θα συζητήσω αργότερα στη διάρκεια του βίντεο. Θεωρητικά λοιπόν η διάρκεια έτσι μιας φαλαινόψης που είναι ανθισμένη μπορεί να διαρκέσει έτσι από 60 μέρες, να ξεπεράσει τις 120 μέρες, να πάει και πολύ παραπάνω και όλα αυτά είναι σχετικά, έχει να κάνει για παράδειγμα με το πόσα λουλούδια έχει και πόσο χρόνο θα χρειαστεί να τα ανοίξει και καταλαβαίνετε από αυτό και μόνο ότι όσα πιο πολλά τα άνθη τόσο μεγαλύτερη και η διάρκεια. Και νομίζω ότι εδώ σας αποκάλυψα ένα μικρό μυστικό, εάν θέλετε πραγματικά όταν κάνετε νέες αγορές, αλλά και για το μέλλον, εφόσον το φυτό αυτό πάει καλά και ξαναθίσει στα χέρια σας, να επιλέγετε έτσι ορχιδέες οι οποίες τουλάχιστον φαίνονται και στο κατάστημα ότι έχουν αρκετά μεγάλο αριθμό λουλουδιών. Τώρα έτσι θέλω να σας πω για να γνωρίζετε ότι αυτού του τύπου οι ορχιδέες, τα ανώνυμα υβρίδια δηλαδή που παρασκευάζονται μαζικά, μπορεί να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ανθοφορίας συγκριτικά με μία, για παράδειγμα, βοτανική φαλαινόψης. Και εδώ βλέπετε ένα τέτοιο παράδειγμα και αυτό που θέλω να κρατήσετε στο μυαλό σας είναι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα διαφορετικά είδη και υβρίδια της ίδιας οικογένειας, δηλαδή της φαλαινόψης. Και έτσι αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι αυτά τα οποία κυκλοφορούν ευρέως στο εμπόριο συνήθως έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ανθοφορίας από αυτές τις πολύ ιδιαίτερες με τα πάρα πολύ ιδιαίτερα άνθη. Και φυσικά αυτά όλα είναι θέμα επιλογής, αν κανείς δηλαδή θέλει να απολαύσει μία μεγάλη διάρκεια ανθοφορίας ή ένα πολύ ιδιαίτερο και τις περισσότερες φορές αρωματικό άνθος.
Και φυσικά θα πρέπει κανείς να έχει και στο μυαλό του την επιλογή αυτών των φαλαινόψεις που ανθίζουν ξανά και ξανά στον ίδιο ανθοφόρο. Εδώ ναι μεν η διάρκεια της ανθοφορίας πάλι δεν είναι μεγάλη, όμως η συχνότητα της ανθοφορίας είναι μεγαλύτερη, δηλαδή εκεί που τελειώνει έτσι και σβήνει το ένα λουλούδι μπορεί να ξεκινάει ένας καινούριος ανθοφόρος και να έχουμε ναι μεν λιγότερα άνθη με μικρότερη διάρκεια, αλλά πολλαπλές ανθοφορίες σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Τέλος, θέλω να θυμάστε και νομίζω ότι σχετίζεται με αυτά που είπα προηγουμένως, ότι η διάρκεια της ανθοφορίας είναι κάτι που αφορά το πόσο κρατά ένα άνθος έτσι ανοιγμένο μέσα στο χρόνο, αλλά έχει να κάνει και με τη συχνότητα, δηλαδή το πότε ξαναθίζει το φυτό. Μία φαλαινόψεις τυπικά ανθίζει μία φορά το χρόνο, όμως μπορεί να σας δώσει, εάν οι συνθήκες έτσι το ευνοήσουν, και λουλούδια δύο φορές το χρόνο. Πάμε τώρα έτσι σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο γένος, που δεν είναι άλλη από την βάντα, η οποία και αυτή έχει μία σχετικά μεγάλη διάρκεια ανθοφορίας που μπορεί τυπικά να κρατήσει ανάλογα με τις συνθήκες από 30 έως έτσι 90 μέρες και αν είστε τυχεροί μπορεί να σας δώσει ανθοφορία θεωρητικά πάντα δύο φορές το χρόνο άνοιξη και αρχές του φθινοπόρου ανάλογα πάντα με το πώς θα πάει ο καιρός και η ανάπτυξη του φυτού. Μια άλλη έτσι πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια που έχει σχετικά ικανοποιητική διάρκεια ανθοφορίας είναι φυσικά τα αγαπημένα μας Cymbidium, όπου και εκεί η ανθοφορία μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 2 μήνες ανάλογα με τις συνθήκες. Εδώ βέβαια έχουμε μια ουσιαστική διαφορά από τα προηγούμενα γένη, ότι η ανθοφορία δεν μπορεί να συμβεί παραπάνω από μία φορά το χρόνο, όμως ανάλογα με την ποικιλία υπάρχουν Cymbidium οι οποίες ανοίγουν έτσι τα λουλούδια τους την άνοιξη και άλλες το φθινόπωρο. Στη χώρα μας όμως θεωρώ λόγω κλιματολογικών συνθήκων αυτό κυρίως που έτσι είναι το σύνηθες είναι η άνοιξη από τη στιγμή που θα αγοράσετε το φυτό και θα εγκλιματιστεί στο χώρο σας. Και πάμε τώρα έτσι σε ορχιδέες που έχουν σχετικά μικρή διάρκεια ανθοφορίας, γύρω στο μήνα δηλαδή, και ένα έτσι πάρα πολύ γνωστό γένος εσάς είναι το παφιοπέδιλο. Το άνθος κυρίως έτσι κρατάει ανθισμένο περίπου ένα μήνα, όσο το ευνοούν οι συνθήκες, και συνεχίζω να το επαναλαμβάνω αυτό και θα τα πούμε αργότερα, για αυτές έτσι τις ευνοϊκές συνθήκες. Φυσικά βέβαια υπάρχουν και κάποιες επιλογές, όπως για παράδειγμα το πινόκιο, το οποίο ναι μεν το άνθος κρατάει γύρω στο μήνα, αλλά συνεχίζει να ανθίζει ξανά και ξανά στον ίδιο ανθοφόρο, που σημαίνει ότι μπορεί εσείς να βλέπετε έτσι με ελάχιστα διαλύματα ένα φυτό ανθισμένο για περίπου ένα εξάμηνο. Με εξαίρεση το πινόκιο, το παφιοπέδιλο ανθίζει μία φορά συνήθως το χρόνο, έτσι μία φορά σε κάθε ροζέτα. Τώρα, ο αριθμός των λουλουδιών έχει να κάνει με το συγκεκριμένο είδος. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό, αλλά αυτά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά συνήθως ανθίζουν μία φορά στη ροζέτα, μία φορά το χρόνο. Άλλο ένα έτσι πολύ χαρακτηριστικό γένος με μικρή διάρκεια ανθοφορίας είναι οι κατλέγες. Εδώ η χρόνη πραγματικά μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρή και υπάρχουν τρομερές διαφορές γιατί η οικογένεια αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Συνήθως αυτές που κυκλοφορούν στην αγορά τα ανώνυμα υβρίδια μπορεί να διαρκέσει ανθοφορία άντε και μέχρι 20 μέρες. Υπάρχουν έτσι ιδιαίτερες κατλέγες που η ανθοφορία κρατάει λίγο περισσότερο, μπορεί να φτάσει και το μήνα και να τον ξεπεράσει, αλλά γενικά να θυμάστε ότι είναι ένα γένος με μικρή διάρκεια ανθοφορίας, αλλά με πάρα πολύ ωραία, μεγάλα και εντυπωσιακά λουλούδια, όπου ανθίζει και αυτή τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, αν το ευνοούν οι συνθήκες, και οι συνθήκες εδώ πραγματικά, για να ξαναθίσει το φυτό δηλαδή, είναι το εξαιρετικό φως. Και πάμε τώρα και στα αγαπημένα σας δεντρόβια. Εκεί 1 με 2 μήνες μπορεί να διαρκέσει η ανθοφορία, είτε πρόκειται για το κλασικό δεντρόβιο το Nobile που έχετε αρκετή στη συλλογή σας, είτε για το άλλο, το Phalaenopsis, η Beaky Boom, είτε όπως αλλιώς
το πει κανείς. Σε ό,τι αφορά το δεντρόβιο νόμπιλε, η ανθοφορία είναι μία φορά το χρόνο. Συνήθως έτσι τέτοια εποχή ξεκινάνε Μάρτι, Απρίλη, γιατί έχουν ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο κύκλο. Σε ό,τι αφορά τώρα το φαλαινόψεις, μπορεί να δείτε και ανθοφορία δύο φορές το χρόνο, είτε στους καινούριους βλαστούς, είτε και στους παλιούς. Το ίδιο ισχύει και για τον περιόντα, εξαρτάται δηλαδή από την ανάπτυξη του φυτού, αν θα δείτε ανθοφορία μία ή δύο φορές το χρόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά όλες αυτές τις ορχιδέες που αναπτύσσονται σε ψευδοβολβούς και είναι οι λεγόμενες τύπου Κάμπρια, Μιλτονιόψις, Νέλι Άισλερ, όλες αυτές τέλος πάντων που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, εδώ η ανθοφορία προκύπτει μία φορά σε κάθε όριμο ψευδοβολβό, όποτε συμβεί αυτό, έτσι μέσα στο χρόνο, και η διάρκειά της υπό νορμάλ συνθήκες θα διαρκέσει από ένα μήνα, μπορεί να πάει και δύο, μπορεί να πάει και τρεις, εξαρτάται πραγματικά από τις συνθήκες που έχει ο χώρος σας. Τώρα, όλοι οι χρόνοι έτσι που σας έδωσα σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της ανθοφορίας στα βασικά γέννη και είδη ορχιδέας είναι εντελώς ενδεικτική και θέλω να σταθώ τώρα στους παράγοντες εκείνους που μπορεί να επηρεάσουν έτσι τη βασική διάρκεια. Και εδώ έτσι σας έχω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας ορχιδέας που έχει πολύ μικρή διάρκεια ανθοφορίας, γύρω στις 15 μέρες. Αυτό το διάστημα μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, εάν για παράδειγμα επικρατήσουν θερμοκρασίες μη φιλικές προς το συγκεκριμένο γένος και τι εννοώ, αν έχει υπερβολική ζέστη ή αντίθετα υπερβολικό κρύο την περίοδο που η ορχιδέα αυτή είναι ανθισμένη. Ένας άλλος έτσι καθοριστικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια της ανθοφορίας είναι η έλλειψη νερού. Αν δηλαδή στη φάση που η ορχιδέα σας είναι σε πλήρη ανθοφορία ή ανοίγει τα μπουμπούκια της, την αφήσετε να διψάσει πάρα πολύ, αυτό είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Και τέλος θα αναφερθώ σε οποιαδήποτε μορφή στρες που μπορεί να προκαλέσει το φυτό μία αλλαγή στο περιβάλλον του, που μπορεί να είναι μία μεταφύτευση, μία αλλαγή στο χώρο, μία αλλαγή στο φως, μία αρρώστια. Όλα αυτά δρούνε έτσι πάρα πολύ αρνητικά στη διάρκεια της ανθοφορίας. Και εδώ με αφορμή αυτή έτσι την τελευταία μου παρατήρηση μπορείτε να καταλάβετε γιατί κάποιες ορχιδές όταν τις αγοράζουμε ήδη ανθισμένες μπορεί να στρεσαριστούν έτσι και να ρίξουν σχετικά γρήγορα τα άνθη τους συγκριτικά με μια ορχιδέα που έχει μεγαλώσει και ολοκληρώσει την ανθοφορία της στο χώρο μας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις νέες αγορές, οι χρόνοι μπορεί πραγματικά να μειωθούν δραματικά λόγω του στρες, έτσι, της μεταφοράς και της αλλαγής του περιβάλλοντος. Μπορεί φυσικά ένας έτσι μειωμένος χρόνος ανθοφορίας, ένα φυτό καινούριο που απάνθησε πολύ γρήγορα να ήταν για πάρα πολύ καιρό ανθισμένο στον αρχικό προμηθευτή και δυστυχώς αυτό είναι κάτι που πολύ δύσκολα κανείς μπορεί να ελέγξει, αλλά και μπορεί πραγματικά να απάνθησε επειδή στρεσαρίστηκε από την όλη αλλαγή στο περιβάλλον του. Γι' αυτό και έχω πει έτσι σε πάρα πολλά βίντεο, όταν κάνουμε νέες αγορές, καλό είναι να μην είναι τυχαίες, να παρακολουθούμε είτε το φυσικό κατάστημα, πότε έχει δηλαδή νέες παραλαβές, είτε αντίστοιχα το ηλεκτρονικό κατάστημα, και υπάρχει σχετικό βίντεο που θα μπει επάνω δεξιά για να το συμβουλευτείτε για το πώς πραγματικά θα πετύχετε να έρθει στα χέρια σας μία φρέσκια ορχιδέα, όπου φυσικά η ανθοφορία της πιθανόν να διαρκέσει πολύ περισσότερο, πάντα αν το συγκρίνουμε αυτό με μια ορχιδέα που είναι ανθισμένη για πάρα πολύ καιρό στον προμηθευτή και πάντα σε συνδυασμό με το τυπικό χρόνο που διαρκεί η ανθοφορία αναγένους. Λοιπόν, ελπίζω έτσι να βρήκατε χρήσιμο αυτό το βίντεο. Η ανθοφορία πραγματικά είναι ένα μεγάλο, θα έλεγα, στοίχημα κάθε φορά, ειδικά όταν πρόκειται για δικές μας ανθοφορίες, το πώς δηλαδή θα καταφέρουμε να πετύχουμε έναν maximum χρόνο που είναι ανθισμένο το φυτό. Φυσικά, πάντα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπερβούμε τους τυπικούς αναγένους χρόνου.
Λοιπόν, ελπίζω έτσι να σας άρεσε αυτό το βίντεο, τα γνωστά τώρα, αν σας άρεσε κάντε like, αν για πρώτη φορά έτσι πέσατε πάνω στο κανάλι μπορείτε να πατήσετε την καμπανούλα κάτω δεξιά για να παίρνετε ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει και όσοι έτσι θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά το κανάλι μπορείτε να πατήσετε εδώ το κουμπάκι της συμμετοχής για να έχετε πρόσβαση σε μία σειρά από προνόμια που αφορούν εκπτώσεις από συγκεκριμένους προμηθευτές, οι οποίοι περιγράφονται κάτω στην περιγραφή του συγκεκριμένου αλλά και κάθε βίντεο. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα με νέο βίντεο μέσω εβδομάδα, ελπίζω, φιλιά πολλά και να περνάτε καλά. Γεια!